Με δεσμεύσεις για αγαστή συνεργασία και για έναν κοινό αγώνα που θα επιτρέψει τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των Χανίων και την επίτευξη του στόχου για μια βιώσιμη πόλη, οι επικεφαλείς των παρατάξεων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου έδωσαν το στίγμα των προθέσεών τους για την επόμενη πενταετία. Και ανταπόδοση σε συλλογικό και κοινωνικό επίπεδο της εμπιστοσύνης του κόσμου έκανε λόγο κατά την πρώτη τοποθέτησή του για το νέο έτος ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει μια τεράστια ανανέωση. Περίπου τα μισά μέλη του είναι μέλη τα οποία για πρώτη φορά βρίσκονται στα δημοτικά έδρανα και αυτό μας δίνει την ευκαιρία και σε εμάς που έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία αλλά και στους νεότερους να μπορέσουμε να ακούσουμε και να προωθήσουμε νέες ιδέες, νέες προτάσεις, να αξιολογήσουμε ενδεχομένως και διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ο Παναγιώτης Σημανδυράκης τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνεργαστεί με όλες τις παρατάξεις με γνώμονα να παραχθεί συγκεκριμένο έργο για τα Χανιά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν από την Δημοτική Αρχή της προηγούμενης περίοδου. Μας έχουμε λοιπόν ευθύνη όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, το συμφέρον του περιβάλλοντος για μια βιώσιμη πόλη και μια βιώσιμη ανάπτυξη ισόρροπη προς όλες. Όλη την κοινωνία. Η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όνειρο είναι τα Χανιά, Κατερίνα Μανιμανάκη, αναφερόμενη στη θέση της ομάδας της στο Δημοτικό Συμβούλιο, μίλησε για μια θέση ευθύνης και για παρεμβάσεις προς όφελος της πόλης και της κοινωνίας. Οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από εμάς, οι προτάσεις οι οποίες θα κατατίθονται από εμάς, από εδώ και πέρα, πραγματικά για τους πολίτες των Χανίων. Εύχομαι τα επόμενα 5 χρόνια να είναι χρόνια επικοδομητικά για το καλό της πόλης μας, γιατί αυτό το καλό θεωρώ ότι όλοι μας θέλουμε, για το καλό των πολιτών των Χανίων, να δούμε μια πόλη διαφορετική. Στις μεγάλες προκλήσεις αλλά και στα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι Δήμοι, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Μπάμπης Λουτσέτης. Εδώ είμαστε και πρέπει να είμαστε να παλεύουμε για την ικανοποίηση αναγκών που οι σύγχρονες συνθήκες μπορούν και επιβάλλεται να φέρουν. Θα είμαστε δίπλα σε οποιοδήποτε θέμα φέρει η Δημοτική Αρχή, το οποίο είναι ισόφελος των Χανιωτών. Αντίθετα όμως, παράλληλα όμως, θα είμαστε και απέναντι σε οτιδήποτε θεωρούμε ότι ενισχύει μια ανάπτυξη προς όφελος των λίγων και όχι των πολλών. Ομόφωνη λοιπόν η επιλογή του Προέδρου. Συγχαρητήρια κύριε Παναγιώτη. Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκλέφθηκε ομόφωνο ο Μανώλης Καραγιαννάκης, ενώ ομόφωνη ήταν και η εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Σώματος. Με βασικότερό μου μέλημα την πολυφωνία και τον σεβασμό των διαφορετικών απόψεων ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταβάλω κάθε προσπάθεια με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου μας και τη λήψη σωστών και τεκμηριωμένων αποφάσεων προς όφελος των Χανιωτών. Θεωρώ ότι και για τους τρεις, και για τον Πρόεδρο και για τον Αντιπρόεδρο, για μένα είναι πολύ τιμητικό ομόφωνα το σώμα να αποφασίζει και να μας εκλέγει. Και ελπίζω να έχω μια δημιουργική θητεία. Με τη γνώση και τη χαρακτήρα που έχω, θα βοηθήσω όσο μπορώ, όποτε χρειαστώ, με τα στοιχεία που είπε και ο Πρόεδρος, για να λειτουργεί το σώμα όσο γίνεται πιο σωστά. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου παραμένει ο Γιώργος Φραγκιαδάκης. Στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκλέχθηκαν και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.